Θα σας μιλήσω για τον Διεθνή Διαγωνισμό Αθλητικής Ρομποτικής για μαθητές, ο οποίος είναι μπροστά μας, δηλαδή θα γίνει τον Ιούνιο, 10 με 12 Ιουνίου. Μια πρώτη συνάντηση έγινε χθες στο Φιλονίδιο Κλειστό Γυμναστήριο στο λιμάνι της Χερσονήσου. Πρώτος Διεθνής Διαγωνισμός Αθλητικής Ρομποτικής. Κύριε Καρουζάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, πολύ σωστά. Λοιπόν, στην Ελλάδα θα δημιουργηθεί ο διαγωνισμός αθλητικής ρομποτικής, ναι, όπου οι μαθητές θα παίξουν τον ρόλο του προπονητή και καλούνται να δημιουργήσουν αθλητές ρομπότ και να συναγωνιστούν στα πλαίσια της Ευγενούς Άμυλας. Πόσο εύκολο βέβαια είναι αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε και διαχειριστή του Ελληνικού Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής? Έχουν τα παιδιά μέσα από το σχολείο τους αυτή την δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο ή το κάνουν μόνα τους στο σπίτι? Στήσαμε το διαγωνισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί οποιοδήποτε με ένα κίτρο ρομποτικής, είτε είναι σχολείο, είτε είναι ένας γονιός που έχει δύο παιδιά ή ένα παιδί και δύο φίλους του, να μπορεί να συμμετέχει σε τουλάχιστον μια κατηγορία με ένα ρομπότ. Δώστε μου παραπάνω εξήγηση για να το καταλάβω αυτό. Βεβαίως, ας σας εξηγήσω. Έχουμε 10 κατηγορίες οι οποίες θα τρέξουμε από την πρώτη μας χρονιά, όπως τοξοβολία, σφαιροβολία, ποδηλασία, πάλι, drones, rally, δρόμο με τεμποδίων, μαραθώνιο, ποδόσφαιρο και έκθεση. Ναι. Η διαδικασία που ακολουθούν οι διαγωνιζόμενοι είναι ως εξής. Χρειάζονται ένα κίτρο ρομποτικής οποιασδήποτε κατηγορίας, όποιο τους βολεύει, μπορούσε να είναι το πιο φθηνό κίτ που υπάρχει στην αγορά, θα μπορούσε να είναι και το πιο ακριβό. Καλούνται και δημιουργούν με αυτό το κίτρο ρομποτικής έναν αθλητή, ναι, ο οποίος μπορεί να καταφέρει να κάνει μία αποστολή και με αυτό το σκοπό ξεκινάνε και πηγαίνουν στο διαγωνισμό σαν τα παιδιά αυτή τη φορά σαν το ρόλο του προπονητή και αφήνουν τα ρομπότ και γίνονται οι ίδιοι αθλητές. Στην κατηγορία, για παράδειγμα, του ποδοσφαίρου, φτιάχνουν ποδοσφαιριστές, τους οποίους τους καθοδηγούν με τη μορφή τηλεχειρισμού, όπου ο τηλεχειρισμός χρειάζεται να έχει προγραμματιστεί από τα ίδια τα παιδιά, να έχει φτιαχτεί δηλαδή το τηλεχειριστήριο από αυτούς. Οπότε είναι στην κυριολεξία οι προπονητές. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι απολύτως δωρεάν στη συμμετοχή τους, γι' αυτό το λόγο. Όπως σας είπα, θα μπορούσε οποιοδήποτε να το κάνει. Δεν έχει κανένα απολύτως κόστος συμμετοχής. Ναι. Αυτό. Υπάρχει, πρέπει να είναι τελειοποιημένο αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσουν τα παιδιά. Πώς κρίνεται δηλαδή όλο αυτό? Η διαδικασία που θα ακολουθήσουν τα παιδιά όταν έρθουν στο διαγωνισμό, θα τους δοθούν 2 ώρες. Να δουν την πίστα, να δουν το χώρο, να κάνουν κάποιες δοκιμές και ένας μικρός χώρος στον οποίο θα μπορούν να δουλέψουν. Το ιδανικό για τα παιδιά θα ήταν να το έχουν έτοιμο, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Γιατί αφού θα κάνουν μία δοκιμή, να δουν αυτό που έχουν κατασκευάσει, πώς δουλεύει στην πραγματική πίστα του διαγωνισμού, τις οποίες πίστες να πω ότι μπορούν να τις εκτυπώσουν στο σπίτι τους κανονικά, τις έχουμε ανεβάσει δημόσια με όλο το υλικό και οποιοδήποτε θέλει μπορεί να τις εκτυπώσει και να τις έχει στο σπίτι του για να πειραματίζεται, να έρθει να κάνει την κατασκευή του ρομπότ και στο δοκιμαστικό του γύρο. Και στη συνέχεια να τρέξει τον κανονικό γύρο, να δει τον πρώτο κανονικό του γύρο, να δει εάν αυτό που έκανε είναι ικανοποιητικό για τον εαυτό του και αλλιώς του δίνεται κι άλλος χρόνος να βελτιώσει κι άλλο την κατασκευή του. Οπότε αν μια ομάδα έχει ξεκινήσει μια προετοιμασία αλλά δεν έχει καταφέρει να την ολοκληρώσει, μπορεί κανονικά να συμμετέχει και να προσπαθήσει τη μέρα του διαγωνισμού να κάνει τις υπόλοιπες βελτιώσεις. Μάλιστα. Από 2 μέχρι 4 άτομα, αν κατάλαβα από αυτά που είπατε, η κάθε ομάδα θα πρέπει να απαρτίζεται. Διάφορες ηλικίες, δηλαδή, μπορούν να πάρουν μέρος ακόμη και τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης? Από ποια ηλικία και μετά είναι? Από την πρώτη δημοτικού μπορούμε να συμμετέχουν. Ναι. Οι κατηγορίες θα χωρίζονται από πρώτη δημοτικού έως γάμα δημοτικού, από δέλτα έως σίγμα τάφ, γυμνάσιο και λύκειο. Για να μην υπάρχει διαφορά μέσα από τις ηλικίες. Έχοντας εσείς μία εικόνα για, αν θέλετε, τα ταλέντα των παιδιών ή την κλίση του κάθε παιδιού, από πολύ μικρές ηλικίες διαμορφώνεται αυτό και βλέπετε ότι όσο ανεβαίνεις είναι πολύ ηλικιακά, ενώ ότι τα πράγματα στη συνέχεια εξελίσσονται? Βεβαίως. Τα παιδιά τα οποία έχουν μία κλίση στη ρομποτική στις κατασκευές και στον προγραμματισμό, από μικρή ηλικία, όταν ασχολούνται από μικρή ηλικία, φτάνουν μετά από μερικά χρόνια σε ένα σημείο στο οποίο βρίσκονται στο λύκειο, στο οποίο τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί από πριν, βρίσκονται σε ένα μηδέν, σε θέμα γνώσεων. Όταν τα παιδιά αυτά έχουν αποκτήσει ήδη τις γνώσεις από μικρή ηλικία, αρκετά από τα μαθήματα του σχολείου τους φαίνονται πολύ πιο εύκολα.
Και για να μην μιλήσω, να προχωρήσουμε στο κομμάτι του Πανεπιστημίου, όπου έχουν έμεσα διδακτεί κάποια από τα μαθήματα τα οποία θα ασχολούνται. Τους φαίνονται όλα πολύ πιο εύκολα. Το έχουμε παρατηρήσει αυτό τα τελευταία χρόνια. Πάτε στο φυσική, χημεία, άλγευρα, γεωμετρία και σε τέτοιου είδους μαθήματα. Σε αυτά αναφέρεστε. Ναι, θα είναι από τον προγραμματισμό μέχρι την άλγευρα, τη γεωμετρία. Και όσο περίεργο και αν ακούγεται, μέσω του προγραμματισμού, ο προγραμματισμός πρακτικά είναι μια δομημένη σκέψη. Όταν τα παιδιά αποκτούν μια δομημένη σκέψη, μπορεί να τους βοηθήσει σκελευτικά σε όλα τα μαθήματα, ακόμα και στην απομνημόνευση κειμένων, όπως είναι η ιστορία. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Εάν το παιδί σου έχει μια κλίση ή βλέπεις ότι κάτι γίνεται, εντάξει, να πάρεις και αυτό το κίτο, όπως είπατε πριν από λίγο. Μπορείς και εσύ ως γονιός, μιας και μιλάμε σε αυτό το πλαίσιο και το επίπεδο, να πεις ότι ας κάνω μια προσπάθεια να στρέψω προς διαφορετική κατεύθυνση την σκέψη του παιδιού μου, να έχει μια δομημένη σκέψη, μπορεί να πετύχει δηλαδή αυτό, ή πρέπει εκεί πάντα σε συνεργασία με το παιδί να γίνεται? Πάντα μέσω το παιδί, εφόσον θα πρέπει να κάνει ο γονιός μια κίνηση για να παροτρέψει το παιδί, να του δείξει δηλαδή το αντικείμενο, να δει αν του αρέσει. Μέσω του διαγωνισμού εμείς προσφέρουμε δωρεάν εκπαιδεύσεις για οποιονδήποτε συμμετέχοντα. Εάν δηλαδή ένας γονιός κάνει δείξει το κίτ στο παιδί του και του αρέσει, ή ένα σχολείο ότι μπορεί να πάρει έστω δύο κίτ να δουλέψει με κάποια παιδιά, χωρίς να έχει κάποιος καθηγητής ή ο γονιός κάποια γνώση για τη ρομποτική για να δείξει τα παιδιά του, εμείς σαν διαγωνισμός, εφόσον δηλώσει την εγγραφή, την οποία τονίζω ξανά ότι είναι απολύτως δωρεάν, μπορούμε να του προσφέρουμε κάποια δωρεάν σεμινάρια, είτε διαδικτυακά αν είναι σε μακρινούς τόπους, είτε διαζώσει αν βρίσκεται κοντά στον τόπο μας, για να παρακολουθήσει και να δει τα βασικά πράγματα, πώς μπορεί να ξεκινήσει και να κάνει τα μαθήματα στα παιδιά του. Μάλιστα. Παραλαμβάνω, μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε, δεν είναι αναγκαστικό να είναι κάποιος πληροφορικός ή κάποιος γνωστός στην πληροφορική. Ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί στη σημερινή ημέρα, στρέφοντας τα παιδιά και προς κάπου αλλού, νομίζω ότι είναι μεγάλο ευτύχημα όταν μέσα σε αυτά τα χρόνια, κυρίως της πανδημίας, αλλού τα στρέψαμε τα παιδιά μας και σήμερα τραβάμε τα μαλλιά μας και τα βάζουμε και με τα παιδιά μας, γιατί δεν έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό που θα θέλαμε, αλλά εμείς με δυσκολία δεν τα καταφέραμε. Για τα πάντα υπάρχουν τα άλοθη. Λοιπόν, κατηγορίες αθλημάτων, αν θυμάμαι, είπατε, είναι τοξοβολία, είναι ποδηλασία, είναι σφαιροβολία, ε? Ναι, είναι, οι κατηγορίες είναι 10. Είναι η τοξοβολία, η σφαιροβολία, η ποδηλασία, η πάλι ή αλλιώς το σούμο, όπως το ονομάζουμε, drones, ναι, ράλι, αγώνα ταχύτητας, ναι, δηλαδή, δρόμος με τεμποδίων, μαραθώνιος, ποδόσφαιρο, και υπάρχει και μια εκθεσιακή κατηγορία. Στην εκθεσιακή κατηγορία θέλω να σας κάνω μία μικρή, να τονίσω κάτι, είναι ότι τα παιδιά εκεί πέρα μπορούν να κατασκευάσουν μία οποιαδήποτε κατασκευή θεωρούν η οποία να μπορεί να παρουσιαστεί. Το θέμα το οποίο δείχνουμε φέτος είναι οι σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, δηλαδή μπορούν να φτιάξουν οποιαδήποτε σύγχρονη αθλητική κατάσταση θα θεωρήσουν. Αυτό θα μπορούσε να είναι από ένα παιδότοπο έως ένα ολόκληρο στάδιο. Και παράλληλα, εμείς με την εκθεσιακή κατηγορία θα τρέξουμε και μία κανονική έκθεση στο χώρο του διαγωνισμού, ο οποίος είναι το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Γκουρνών, το οποίο θα ανοίξει από τις 6 του μήνα, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε σχολεία να κάνετε δωρεάν εκδρομές προς το χώρο και να δουν το διαγωνισμό και την ίδια την ρομποτική, την έκθεση από κοντά. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κάθε ομάδα μπορεί να πάρει μέρος σε όσα αθλήματα θέλει, κύριε Καρουζάκη? Ναι, ο διαγωνισμός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι ομάδες, αν μια ομάδα επιλέξει να συμμετέχει κυριολεκτικά σε όλες τις κατηγορίες αυτές, θα μπορεί να συμμετέχει. Εντάξει, ίσως να είναι, η αλήθεια είναι λίγο πιεσμένη στο χρόνο τους μεταξύ τους, αλλά είναι σχεδιασμένος ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πραγματικά σε όλες. Μάλιστα. Λοιπόν, για άλλη μια φορά να πούμε, αλλά θα πρέπει να δώσετε κι εσείς λίγο παραπάνω, κάποια στοιχεία μάλλον παραπάνω, για εκείνους οι οποίοι σας ακούν αυτή την ώρα, ενδιαφέρονται, θα ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί σας, ότι μιλάμε για τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό αθλητικής ρομποτικής. Θα βρεθεί μπροστά μας 10 με 12 Ιουνίου. Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, όπως επίσης κοινοφελής επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου. Έτσι, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης. Ναι, πολύ σωστά. Είμαστε ο Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ή στα αγγλικά HERO, από το Hellenic Education Robotics Organization. Το site μας είναι, αν γράψει κάποιος στο ίντερνετ, το HERO, με HERO.gr,
μπορεί να μπει και να δει όλες τις δράσεις του οργανισμού μας, mm-hmm. ακόμη και για δήλωση εθελοντών. Mm-hmm. Μέσα στο site του Hero υπάρχουν οι διαγωνισμοί αναλυτικά, με το μήνο δείχνει κυριολεκτικά όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες μπορεί να ζητήσει κάποιος, τηλέφωνο επικοινωνίας και email, το οποίο μπορώ να σας το πω και τώρα, το ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Παρακαλώ, σας ακούσει ο κόσμος. 6980 50 07 91. Mm-hmm. Για οποιασδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις χρειαστεί κάποιος, μπορεί να καλέσει ελεύθερα, να κανονίσουμε και κάποια συνάντηση αν χρειαστεί, είτε διαδικτυακή είτε διαζώσεις, να εξηγήσουμε, να βοηθήσουμε για τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Γεια σας.